του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ από αυτά που είπατε τη φράση ότι η υπηρεσία σας που είσαστε φροντίζει και ενδιαφέρεται για την διατήρηση υγιούς τραπεζικού συστήματος. Επειδή θυμηδία ή η άποψη της κοινωνίας και του αλλού λέει ότι στην οικονομία και στο ποδόσφαιρο όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, σας κάνω την εξής ερώτηση. Διατηρήσατε πράγματι ως Τράπεζα της Ελλάδος υγεία στο τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας? Κοιτάξτε. Ή συμβάλλατε στο να είναι υγιές? Ή είναι άλλοι εξωτραπεζικοί παράγοντες που συνετέλεσαν μετά το 2000 τουλάχιστον? Λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι συμβάλαμε, αλλά η αλήθεια είναι και έχει αναγνωριστεί παντού ότι δεν μπορείς ποτέ να στεγανοποιήσεις ένα τραπεζικό σύστημα από μια κατάσταση γενικότερης ύφεσης μέσα στη χώρα. Δεν υπάρχει τρόπος να το απομονώσεις, να το βάλεις σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και να το στεγανοποιήσεις. Γεγονός είναι ό,τι και να κάνεις, ό,τι μέτρα περιορισμού κινδύνου και να λάβεις, φερρυπίν να πεις ότι για τα δάνεια, να λαμβάνονται ενέχειρα πάρα πολλά. Μα σε μια κατάσταση κρίσης και ύφεσης και η αξία των ενεχείρων μειώνεται. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να απομονώσεις το τραπεζικό σύστημα από την οικονομία στην οποία λειτουργεί. Όχι, αυτή βεβαίως, είναι η γενικότερη ρίση. Ωραία. Και η εμπειρία. Το αντιλαμβάνομαστε αυτό και είναι σωστό που λέτε. Αφού λέτε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο της κρίσης, δεν θα έπρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος να διαφοροποιήσει τα κριτήρια χορήγησης των δανείων από τις τράπεζες σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες κρίσης? Γιατί διατηρούνται τα ίδια κριτήρια? Διότι εδώ, κυρία Παπαγιαννίδου, τον Απρίλιο του 2016 δόθηκαν 95 εκατομμύρια δάνειο σε μια τράπεζα που σήμερα οδηγείται στο άρθρο 99. Τι θα πούμε στον ελληνικό λαό? Σε τράπεζα. Σε μέσο ενημέρωση. Από τράπεζα σε μέσο ενημέρωση, η οποία σήμερα οδηγείται στο άρθρο 99. Τι θα πούμε στον ελληνικό λαό? Ότι με τέτοια κριτήρια που έπαιρναν δάνεια το 3, θα πάρουν και το 16. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτό το οποίο ανέφερα στην αρχή. Η νομοθεσία από το 2000 και μετά, που καταργήθηκε και ο τελευταίος πιστωτικός κανόνας, δεν μας επιτρέπει να παρέμβουμε στη διαδικασία χορήγησης του δανείου. Δηλαδή, οι τράπεζες, σύμφωνα με την νομοθεσία που έχουμε, και ευχαρίστως να σας δώσω και το σχετικό άρθρο, δίνουν τα δάνεια ελεύθερα με τραπεζικά κριτήρια. Το περιεχόμενο της εποπτείας περιορίζεται ή αφορά... Δεν περιορίζεται, αφορά άλλα πράγματα. Η τράπεζα η οποία χορήγησε συστηματικά τέτοιο δάνειο θα επιβαρυνθεί με τέτοιες κεφαλαιακές απαιτήσεις που σε κάποια φάση προχωρημένη θα της είναι εξαιρετικά δύσκολο να τις αντιμετωπίσει. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Όπως ανέφερα, επειδή τα δάνεια είναι χιλιάδες ή και εκατομμύρια σε κάποιες τράπεζες... Όχι, εμείς εξετάζουμε μόνο τα κόμματα και το μουμέ και το η αξιολόγηση κάθε δανείου είναι μία επαχθής κατάσταση. Την κάνει ο μηχανισμός της τράπεζας με συγκεκριμένο μηχανισμό. Θα έπρεπε εμείς να είμαστε είτε δίπλα, είτε σίγουρα να καθόμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τράπεζας, αλλά ακόμα ούτε και αυτό. Θα έπρεπε να είμαστε μέσα σε όλη τη χορηγική διαδικασία κάθε τράπεζας. Τότε ποια είναι η εποπτεία που ασκείται? Δεν μπορεί να κάνει αυτό η εποπτεία. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς... Δεν είναι να βελτιώνεται το τραπεζικό σύστημα, κύριε Παγιαννίδου? Σας λέω, έχετε βγάλει πορίσματα η Τράπεζα της Ελλάδος. Εσείς που παίρνετε το πόρισμα, τον κύριο Μπάσκα από έναν άλλον στέλεχος... Το πόρισμα κάνουμε τις διορθωτικές ενέργειες. Μπορείτε να μου πείτε μία διορθωτική ενέργεια που κάνατε τελευταία δεκαετία σύμφωνα με τα πορίσματα της τράπεζάς σας ή κάποιες κυρώσεις που επιβλήθηκαν έστω σε ένα τραπεζικό κατάστημα? Μία, να μπορείτε να μου πείτε και να έχει βελτιώσει το τραπεζικό σύστημα. Οι διαπιστώσεις που κάνατε, και τα έχουμε τα έγγραφά σας, είναι πάμπολα και έχουμε δει αυστηρότατες διαπιστώσεις. Άσε που κάποιοι λένε μέσα ενημέρωση ότι υπάρχουν και άλλα πορίσματα που δεν μας τα στέλνετε και είναι πολύ αυστηρότερες οι διαπιστώσεις. Εγώ μένω σε αυτό που μας στείλατε. Είναι σοβαρές και πολύ σοβαρές οι διαπιστώσεις που κάνατε σε βάρος τραπεζικών καταστημάτων. Μπορείτε να μου πείτε μία κύρωση που επιβάλλατε και τι διόρθωση κάνατε έστω σε μία περίπτωση? Σε μία μόνο. Κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε την τράπεζα και όχι το δάνειο. Να το τονίσω αυτό. Μα την τράπεζα όταν η τράπεζα έχει παραβεί συστηματικά κάποιες διαδικασίες και δεν έχει χορηγήσει με τραπεζικά κριτήρια, πράγμα το οποίο για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συγκεκριμένες απομονωμένες περιπτώσεις, εμείς ζητάμε από την τράπεζα να διορθωθεί ως τράπεζα. Οι κυρώσεις οι χρηματικές
συνήθως είναι σε περιπτώσεις που παραβαίνουν συναλλακτικά θέματα. Για παράδειγμα, όταν δεν ενημερώνουν σωστά τον καταναλωτή. Εκεί βάζουμε χρηματικές κυρώσεις και είναι μια στάνταρ πρακτική. Ωραία. Όταν μια τράπεζα δεν τηρεί τα τραπεζικά κριτήρια όπως πρέπει ή τις εσωτερικές διαδικασίες που η ίδια έχει θεσμοθετήσει και τις έχουμε εγκρίνει εμείς. Αφού τα διαπιστώνετε, κύριε Παπαγιάννη. Μας ενδιαφέρει. Αφού τα διαπιστώνω τα απορίσματά σας. Ναι. Αυτό σας το ρωτάω. Μην μου λέτε πράγματα. Ασφαλώς. Σας λέω, μείνετε στα απορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα είδε τα απορίσματα. Ναι, γιατί γιατί σύμφωνα με τα απορίσματα αυτά της τράπεζάς σας, της ίδιας υπηρεσίας σας, δεν έρχεστε εσείς ως υποπτία και να πείτε, κύριε, εδώ δεν έκανες καλά. Δεν του κάνεις καλά από το 8, το 9, το 10, το 11, το 12, το 13, το 14 και το 15 και το 16 ακόμα δεν του κάνεις καλά. Δεν πρέπει. Ή να συμμορφωθεί η τράπεζα ή να επιβάλλεται κυρώσεις. Αυτό είναι το ερώτημα, όχι μόνο το δικό μου. Τη κοινωνία ολόκληρη, κύριε Παπαγένει εδώ. Έχουμε ζητήσει. Τρεις ανακεφαλοποιήσεις κάναμε και ολόκληρη έρχεται και πληρώνει τι ανακεφαλοποιήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα του απλού πολίτη. Και το δικό μας βέβαια. Ναι. Έχετε δίκιο. Εμείς ζητάμε συμμόρφωση της τράπεζας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε. Τι να σας πω τώρα, δεν τις έχω μπροστά μου όλες. Μπορείτε τις να μου αναφέρετε τη μία μετά το 9, αν επιβάλλατε μία κύρωση σε ένα στέλεχος τράπεζας ή σε μία τράπεζα. Τι αναφέρετε μου μία. Πάρα πολλές κυρώσεις. Έχουμε ζητήσει απομάκρυνση στελεχών από τράπεζες. Έχουμε επιβάλει προβλέψεις επιπλέον σε τράπεζες όταν δεν τις έχουν υπολογίσει σωστά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι προβλέψεις αυτές επιβάρυναν τις τράπεζες κεφαλαιακά. Κάποιες από αυτές χρειάστηκε να κλείσουν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί επιβάλαμε επιπλέον προβλέψεις. Είναι μια σταθερή διαδικασία. Ωραία. Για μας. Δεν είναι κάτι απομονωμένο. Ωραία, αυτή είναι η απάντησή σας. Αλλά βεβαίως μπορούμε να σας δώσουμε και όλα τα σχετικά. Ωραία. Στοιχεία. Να μα τα στείλετε. Ορισμένες από αυτές τις διορθωτικές ενέργειες γίνονται σε επαφές δικές μας με τις τράπεζες. Τους καλούμε, τους ζητάμε να διορθώσουν κάποιες διαδικασίες, τους τα λέμε και γραπτός και προφορικός. Αλλά ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ξέρετε, η τράπεζα είναι ευαίσθητη. Δεν μπορούμε εμείς σε όλες τις περιπτώσεις να διατυμπανίζουμε. Ναι, αλλά είναι ευαίσθητη μόνο σε μερικές εταιρείες, όχι σε όλες. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις. Ναι, τώρα μην κάποιες. Γιατί βλέπω το χρόνο που τρέχει. Κοιτάξτε, λέτε στο πόρισμά σας ότι τα επιχειρήσεις του ΜΟΜΟΕ, παραδείγματος χάρη, από το 9 έχουν κατάρρευση, είναι με αρνητική καθαρή θέση. Πτώση, συντριβή το κύκλο εργασιών, αρνητική καθαρή θέση. Οι ορκωτοί λογιστές αμφιβάλλουν αν είναι σε θέση να διατηρήσουν την εταιρική δραστηριότητά τους. Είναι σε κατάρρευση όλοι οι οικονομικοί δείκτες και έρχονται τράπεζες και δίνουν δεκάδες και σε μερικές τόσες και εκατοντάδες εκατομμύρια. Ποιο είναι ο ρόλος της εποπτείας της τράπεζας σε μια τέτοια πρακτική, η οποία είναι καθολική, συνεχής, από το 9 μέχρι και σήμερα. Να μην σας πω άπερα παραδείγματα, όλες οι τράπεζες, οι εταιρείες ΜΟΜΟΕ δανειοδούνται από το 8, ενώ είναι σε κατάρρευση όλοι οι δείκτες. Δώστε μας μια απάντηση σαν εποπτική αρχή. Αυτό περιμένουμε. Η απάντηση είναι ότι έχουμε επιβάλει όλες τις προβλέψεις που από αντιστοιχούν. Από πότε? Κάθε χρόνο. Μα γιατί συνεχίζεται μετά από το 9 μέχρι σήμερα η ίδια τακτική, κυρία Παπαγιαννίδου? Οι ασκήσεις που έχουν γίνει στις τράπεζες έχουν βγάλει προβλέψεις, δηλαδή. Προβλέψεις τι σημαίνει? Επιπλέον κεφάλαια για όλες τις τράπεζες. Και τις πιθανές ζημιές. Βεβαίως. Ωραία. Και τότε πώς δικαιολογείται ότι αφού οι δόλοι, ότι λέτε πως που ήταν χρεοκοπημένες από το 9 ουσιαστικά επιχειρήσεις μέχρι το 15 έπαιρνε δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια. Πού είναι ο αποπτικός λόγος της τράπεζας της Ελλάδας? Δηλαδή, τι κάνετε εδώ? Στοπ επιτέλους. Και έρχεται ο ελληνικός λαός με ανακεφαλοποίηση να συμβάλλει στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό δεν περιμένει ο ελληνικός λαός από την Τράπεζα της Ελλάδος? Ποιος είναι ο ρόλος σας? Όταν λέτε υποπτία, τι υποπτία ασκείτε? Εδώ παρέλασαν, κυρία Παπαγιαννίδου, οι ιδιοκτήτες των ΜΟΜΟΕ, όπου σχεδόν ομολόγησαν ότι όχι μόνο έπαιρναν δεκάδες και χρωστάνε σήμερα, ξέρετε πόσα? 1,3 δις παρακαλώ, δανεικά και αγύριστα. Συν 420 κόμματα. Ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Παπαγιαννίδου, αυτά, ο ελληνικός λαός που μας ακούει τώρα? Τι λέτε λοιπόν ως εποπτικός μηχανισμός και εποπτική υπηρεσία? Λοιπόν. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Ωραία. Λοιπόν, τα δάνεια προς τα ΜΜΕ, όπως σας ανέφερα, δεν διέφεραν καθόλου σε σχέση με τα υπόλοιπα δάνεια. Όχι, έχετε λάθος. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Ενώ όλες οι τράπεζες, τα ΜΜΕ, δεν τα χαρακτήριζαν υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις, έρχεστε εσείς η Τράπεζα της Ελλάδος και διαπιστώνετε από το 7 και το 8 ότι είναι εταιρείες, ότι έχουν μεγάλο ρίσκο, είναι υψηλού κινδύνου. Και τώρα μου λέτε ότι δεν έπρεπε να διαφοροποιηθούν όσο τη χορήγηση δανείου σχέση με άλλες εταιρείες. Δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Είναι εταιρείες. Ο χαρακτηρισμός της Τράπεζας της Ελλάδος ως υψηλού κινδύνου, τι σημαίνει από αψυχορήγηση δανείων μετά? Γιατί τα χαρακτηρίζετε υψηλού κινδύνου, αν δεν διαφοροποιηθούν τα κριτήρια δανειοδότησής τους? Τι νόημα έχει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το λέτε στο πόρισμά και το διάβασα. Γιατί να είναι υψηλού κινδύνου? Γιατί ο Σπύρος ο Λάπας, που είναι επιχειρηματίας και πολλά εσόμπες, δεν είναι υψηλού κινδύνου? Τότε δεν είναι διαφοροποιημένοι σχέση με μια εταιρεία ΜΟΜΟΕ που είναι υψηλού κινδύνου, κατά την άποψή σας?
Με τέτοια κριτήρια θα δένει το τιθόμι δηλαδή. Η λέξη υψηλού κινδύνου. Τι σημαίνει. Είναι κινδύνου που σταθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Δεν διαφέρει. Άρα δεν σημαίνει κανένας κίνδυνος που πρέπει δεν να τηρήσει κάποιον. Υπάρχει κάτι ευνοϊκότερο για αυτούς. Όχι. Ο κύριος Πάσχας στο πόρισμά του αναφέρει ότι υψηλού κινδύνου αναφέρει εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, κεφαλαϊκή επάρκεια, να έχει κέρδη, να έχει προοπτική, ναι, να έχει βιωσιμότητα, κύριε Παπαγιαννίδου. Δικά σας λόγια είναι. Από τα δικά σας έγγραφα τα αρείομαι και σας τα λέω. Αυτό σημαίνει υψηλού κινδύνου. Για να είναι διασφαλισμένη. Είναι υποχρεωμένη να τηρεί η τράπεζα. Αν δεν τα τηρεί τα κριτήρια αυτά. Εξασφαλίσεις και να έχει, η στάθμιση του δανείου δεν θα μειωθεί. Όχι, κύριε Παπαγιαννίδου, δεν θα πάμε. Όχι, δεν μου απαντάτε. Εγώ σας λέω, η τράπεζά σας διαπιστώνει από το 2009 κατάρρευση όλων των οικονομικών δικτών στις εταιρείες ΜΜΕ. Και εξακολουθούν οι τράπεζες να χορηγούν αφιδώς δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, το λέτε εσείς οι ίδιοι, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς εμπράγματα ασφάλεια και χωρίς προοπτική. Αυτό είναι το βασικό. Κάντε business plan, τα οποία δεν δίνουν καμία οικονομική βιωσιμότητα. Πώς χορηγείτε τα δάνεια τα καινούργια και μάλιστα υψηλότερα από τα προηγούμενα. Αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Λοιπόν, είναι δικό σας έγγραφο. Προσέξτε. Είναι από τα πορίσματα του κ. Πάσχα. Των εταιριών μαζικής ενημέρωσης, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, των επισφαλιών, είναι χαμηλότερες από των υπόλοιπων εταιριών. Δηλαδή, όταν έχουμε επισφάλειες 45% στα επιχειρηματικά δάνεια, σε όλες τις κατηγορίες, χοντρικά σας το λέω, γιατί αυτό κατηγοριοποιείται σε επιμέρους, στις εταιρείες των ΜΜΕ έχουμε κάτω του 30%. Επομένως, δεν προκύπτει ότι έχουμε ιδιαίτερες επισφάλειες. Βεβαίως, μπορεί να υπάρχει μια επιχείρηση που είναι επισφαλής, στις υπόλοιπες μπορεί να εξυπηρετούνται τα δάνεια. Λέμε κατά μέσον όρο. Ναι. Άρα δεν προκύπτει ότι χρειάζεται να τις αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ναι, είναι μια λογική. Και σαφέστατα όχι πιο ευνοϊκά. Ντάξει. Εννοείται αυτό. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Εγώ μιλάω μήπως πιο αυστηρά. Διότι σας είπα πριν ότι. Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι τα ΜΜΕ είναι υψηλού κινδύνου, δεν την τηρούν. Δεν μπορώ να τα σταθμίσω διαφορετικά, ωραία. Γιατί δεν μου επιτρέπει η νομοθεσία. Ωραία, το δέχομαι. Αλλά όχι και πιο ευνοϊκά. Ωραία. Και όπως σας ανέφερα, ό,τι εξασφάλιση και να πάρει, παραμένει ένα εταιρικό δάνειο. Ωραία. Μόνο αν έχει την εγγύηση του δημοσίου και στο βαθμό που αυτή το καλύπτει, το ανέφερα για τα κόμματα, αλλά προφανώς ισχύει και για οποιαδήποτε επιχείρηση, ναι. Εκεί σαφέστατα. Έχω ευνοϊκότερη μεταχείριση και δημιουργώ ένα κίνητρο για την τράπεζα να τα δώσει. Εμείς ποτέ δεν δημιουργήσαμε κίνητρο για να δώσουν δάνεια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω του πλαισίου μας. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δεδομένο. Είπατε πριν. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν επισφάλειες και με τα κριτήρια που έχουμε, ασφαλώς υπολογίζονται προβλέψεις. Έχετε δίκιο να λέτε ότι οι προβλέψεις καταλήγουν σε πιθανή ζημία. Και σαφέστατα 1,3 δις τα ΜΜΕ και τα 320 τα κόμματα, κύριε Παπαγιαννίδου. Σημαίνουν ότι οι μέτοχοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά. Ωραία. Σε όλες τις ασκήσεις που γίνανε, για να έχετε μία πλήρη εικόνα, και τις BlackRock τότε το 2011 και οι ασκήσεις που έγιναν από τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και το 2014 αλλά και το 2015, τα δάνεια αυτά δεν εξαιρέθηκαν καθόλου από τους υπολογισμούς που έγιναν για τον υπολογισμό των κεφαλαίων. Δεν εξαιρέθηκαν καθόλου. Και προφανώς στο βαθμό που ήταν και στο δείγμα που ήταν στο δείγμα, δεν εξαιρέθηκαν, υπολογίστηκαν και αναγκαίες προβλέψεις. Μάλιστα. Το ερώτημα που λέτε, τι μπορούσε να γίνει, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επειδή τα είπατε πριν, τα είπατε στην αρχή. Και για το Δημόσιο. Έχει εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Και το Δημόσιο. Είπατε και πριν. Με το νόμο 3723, ναι, και μόλις, με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για να προλάβω το ένα το ερώτηση του βασικού. Απλώς το τονίζω. Είπατε πριν ότι ελέγχεται επίσης και αν τηρείται η νομοθεσία από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών. Εδώ ήρθαν όλοι επίσης οι μηδιάρχες και στους ρωτούσαμε κλασικά το εξής. Και τους διευθυντές των τραπεζών. Δίνατε δάνεια και είναι ομολογημένο αυτό και το διαπίστωσε ο κύριος το πόρισμα του 2013, το Τράπεζα της Ελλάδας το διαπιστώνει. Κλασικά, σταθερά, ως τακτική και ως συμπεριφορά. Έκαναν όλα τα τραπεζικά καταστήματα αναχρηματοδότηση για την πληρωμή τόκων. Υπάρχει το άρθρο 88 του νόμου 3601 του 7 και το άρθρο 150 του νόμου 4261 του 14 που απαγορεύει ρητά, το επαναλαμβάνω σαφέστατα, την αναχρηματοδότηση δόσεων τόκων. Το κάναν συστηματικά. Ασκήσατε εποπτικό έλεγχο να το διαπιστώσετε αυτό εγκαίρως και να το σταματήσετε και να μην φτάσουμε σήμερα να χρωστάει 1,3 δις στο μηδιακό σύστημα και 420 κόμματα. Αυτό είναι η ερώτησή μου. Ρητή παράβαση του νόμου. Κοιτάξτε, οτιδήποτε παραβάσεις γίνανε, που προφανώς εσείς τις βλέπετε στο πρόγραμμα. Μόνο είναι διαπιστωμένες, θα στείλουμε τα πρακτικά, κύριε Παγιαννίδου. Τι κάνατε εσείς ως εποπτή, αυτό ρωτά. Έχουν επιβληθεί όλες οι κυρώσεις. Τι κυρώσεις έχουν επιβληθεί για την αναχρηματοδότηση των τόκων.
ή για την ανακεφαλαιοποίηση ή κεφαλαίων κινήσεων που ήταν χρεοκοπημένο συστηματικά οι τράπεζες και ζούσαν μόνο με τα δάνεια. Κοιτάξτε, οι τράπεζες στο βαθμό. Μπορείς να βάλουν δραχμή από την τσέπη τους. Χρηματοδότησαν. Κύριε Βαρδινογιάννη. Εκτός πλαισίου τους έχουν επιβληθεί όλες οι προβλέψεις. Για πέστε μας, ποιες κυρώσεις επιβάλλατε αλήθεια στις τέσσερις περιπτώσεις. Τώρα να δω το νόμο τι προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις. Θυμάστε μια κύρωση, να δούμε. Αλλά εμείς σε οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή μας. Αποκλείεται να το παραβλέψουμε, διότι υπάρχει συλλογικό όργανο στην Τράπεζα της Ελλάδος και εισηγήσεις των υπηρεσιών για όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις κάθε μέρα, είτε παραβάσεων συναλλακτικών για ενημέρωση συναλλασσομένων κτλ. Μη διαχέεται την επιχειρηματολογία στο Σύμβολο Δανείων. Εμείς ελέγχουμε μόνο τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ. Δεν θυμάμαι τώρα τις περιπτώσεις, θα το ελέγξω και θα σας πω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση όταν κάτι τίθεται υπόψη μας να το αφήσουμε στην άκρη, γιατί υπηρεσιακά είμαστε υποχρεωμένοι να εισηγηθούμε και να ζητήσουμε από το συλλογικό όργανο να λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραβλεφθεί. Αλλά το σημειώνω να δω τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και συνεχόμενη είναι μια άλλη ερώτηση. Μου είπατε σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεστε, γιατί ο 4261 είναι του 2014. Το 2014 και προηγούμενος είναι το 2007. Ναι. Για να ευθύνει ο νομοθέτης για να πάρει απόφαση το 7, ναι. Κύριε Παπαγιαννίδη, το είχε διαπιστώσει ο νομοθέτης ο Έλληνας. Γι' αυτό κοιτάξτε λίγο. Και κοιτάξτε, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή εγώ έχω αναλάβει τον Αύγουστο του 2015, ωραία. Θα μου επιτρέψετε βεβαίως, να το ελέγξω και να το κοιτάξω. Είναι μια ερώτηση που ξέχασα εγώ να σας κάνω, θα την κάνω. Είναι μετά, και το 7 και το 14, σημειώστε το, θα δείτε. Είναι το άρθρο 88 του νόμου 3609 του 7 και το άρθρο 150 του νόμου 4261 του 2014. Και μια τελευταία ερώτηση. Συγχωρείτε κιόλα για την καθυστέρηση. Στο δείγμα είπατε ότι είναι εκδηματολητός ο έλεγχος. Ως δείγμα σκέφτηκε ποτέ η Τράπεζα της Ελλάδος σε μια επικοινωνία ή σε μια συζήτηση με τα τραπεζικά καταστήματα να δώσουν έμφαση ώστε να γίνεται ένας εντελεχέστερος και μεγαλύτερος έλεγχος, δηλαδή στο δείγμα να περιλαμβάνονται περισσότερες εταιρείες, ΜΜΕ και τα κόμματα. Κοιτάξτε, τα δάνεια των εταιριών μέσω μαζικής ενημέρωσης, το σύνολο των δισεκατομμυρίων του ενεργητικού των τραπεζών είναι μικρό. Γεγονός είναι αυτό. Έχετε τα νούμερα. Το είδαμε. Επομένως, συμμετέχει με βάση τη βαρύτητά του. Δεν εξαιρείται. Γενικώς όμως θα πρέπει να σας αναφέρω ότι και στους ελέγχους που έχουμε και πρόσφατους, το 2014 που έγινε από τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, και στον έλεγχο του 2015 που έγινε με βάση την ίδια, ας το πούμε γενικά, αντιπροσωπευτικότητα δειγμάτων, οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν με πολύ πιο αυξημένα δείγματα δανείων σε σχέση με όλες τις τράπεζες της Ευρώπης. Γενικότερα, ήταν αρκετά επαχθείς οι παραδοχές και οι μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν στις ελληνικές τράπεζες. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ενδεικτικό τώρα και χοντρικό, για τις ελληνικές τράπεζες με τα μεγέθη που έχουν, Φερρυππίν, για τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν 1.000 φάκελοι δανείων για μια ελληνική τράπεζα, ενώ για την Deutsche Bank, που είναι ένα μεγαθύριο και λειτουργεί σε όλο τον κόσμο με υπερπολαπλάσιες δραστηριότητες και πολύ πιο σύνθετες, χρησιμοποιήθηκαν 3.000 δανειακοί φάκελοι. Που η τράπεζα δεν είναι τριπλάσια από μια ελληνική. Μπορεί να είναι και άλλα κριτήρια τώρα. Αυτή δεν κριτήρια έχω είναι ότι επειδή η Ελλάδα θεωρείται χώρα υψηλού ρίσκου γενικώς, οι τράπεζες συμμετείχαν με πολύ μεγάλα δείγματα. Στα δείγματα αυτά συμμετείχαν οι εταιρείες μέσω μαζικής ενημέρωσης σίγουρα, με πολύ μεγάλο ποσοστό. Και βγήκαν και προβλέψεις και από αυτά τα δάνεια και προφανώς και από τα δάνεια των κομμάτων που αναφέραμε προηγουμένως. Στο ελληνικό λαό, μπορείτε να πείτε κάτι με ειλικρίνεια σήμερα πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση από εδώ και πέρα? Ένα συγγνώμη, το οφείλουμε όλοι. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής που ίσως είναι χρήσιμο να αναφερθεί. Αυτά τα δάνεια αναπτύχθηκαν ως πρακτική σε μια εποχή όπου το να πάρεις δάνειο δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Όπως καταλαβαίνετε, κυνηγούσαν τον κάθε άνθρωπο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το εισόδημά του για να του δώσουν διακοποδάνειο και ορτοδάνειο. Μιλάμε για μία εποχή μέχρι το 2009 με πολύ υψηλή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Βρίσκονταν με ρευστότητα και δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Στην κυριολεξία, έτσι με απλά λόγια το λέμε, αλλά έχει τη σημασία του. Μιλάμε για μία εποχή πολύ μεγάλης έκθεσης γενικότερα του τραπεζικού συστήματος στον κόσμο με διάφορες μορφές σε δανεισμό. Επομένως, όλα πρέπει να τα κρίνουμε με τα δεδομένα της εποχής. Στη συνέχεια της κρίσης, στη διάρκεια της κρίσης, αναπτύχθηκαν και κάποια εργαλεία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο, τα οποία αποσκοπούν στο να περιορίσουν την έκθεση σε δάνεια. Αυτά είναι τα, όπως τα λέμε, τα μακροπροληπτικά εργαλεία. Εμείς όμως δεν είμαστε χώρα αυτή τη στιγμή που το πρόβλημά μας είναι ότι δίδονται πολλά δάνεια. Δυστυχώς δίδονται λίγα δάνεια και δεν βοηθιέται η οικονομία να αναπτυχθεί. Επομένως, δεν θα έρθουμε τώρα να πούμε να περιορίσουμε το δανεισμό. Σκοπός μας είναι να μπορεί να δοθεί δανεισμός για να αναπτυχθεί η χώρα. Επομένως, δεν είναι όριμες καταστάσεις. Συμφωνώ. Η αξιολόγηση και τα λοιπά έχει γίνει ακόμα πιο αυστηρή. Αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή, επειδή λόγω κρίσης διαπιστώθηκε ότι κάποιοι τομείς αναπτύχθηκαν υπέρμετρα, φερρυπίν στην Ιρλανδία, που η κρίση ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα και όχι από το δημόσιο όπως στην Ελλάδα, έγινε ένας υπερδανισμός. Δόθηκαν υπερβολικά δάνεια για ακίνητα. Αυτή η περίπτωση αντιμετωπίζεται πλέον με νομοθεσία καινούρια, μακροπροληπτική όπως την ονομάζουμε, με τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής, που δεν υπήρχε παλιά, να επιβάλλει ένα είδος πιστωτικού κανόνα. Δηλαδή, να περιορίζει το δάνειο που δίδεται φερρυπίν το στεγαστικό με κάποια κριτήρια εισοδήματος του δανειολήπτη, αξίας του ακινήτου κτλ. Τα οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν. Επομένως, υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Δυστυχώς όμως ως χώρα δεν θα έπρεπε να τα λάβουμε γιατί θα επιτείνουμε την ύφεση. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν περιορίζουμε οριζόντια κάποια πράγματα. Και σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δραστηριοποίηση των τραπεζών, θα μπορεί να επιτείνουμε το πρόβλημα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά δεν μου απαντήσετε αν υπάρχουν ευθύνες. Κύριε Λάπα, αν θέλετε, μετά μπορείτε να κάνετε κάποια δήλωση ή κάτι άλλο, να μην. Ωραία. Ευχαριστώ. Κυρία Παγιανίδου, συγχωρέστε με τελείως διευκρινιστικά για να καταγραφεί, βεβαίως, επειδή ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε στην αρχή. Από πότε είστε σε αυτή τη θέση, γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό, το ξέχασα τελείως. Και αν θέλετε να μας πείτε. Ναι, προφανώς, για να είναι οι ερωτήσεις σαφείς. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε, κύριε Παγιανίδη, ότι η διοίκηση είναι διαρκής και προφανώς μπορείτε να ενημερωθείτε και για πράξεις της διοίκησης του παρελθόντος. Ναι. Νομίζω ότι είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να λέω τώρα πράγματα που τα ξέρουμε όλοι. Αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ, από πότε είστε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον να έχουν μια αίσθηση οι συνάδελφοι τι μπορούν να σας ρωτήσουν και σε ποιους τομείς έχετε υπηρετήσει και πότε αναλάβατε την θέση ευθύνης που είχατε. Βεβαίως. Αυτό για τα πρακτικά πρέπει να καταγραφεί. Ευχαριστώ. Και εδώ μπορώ να συμπληρώσω και αυτό που είπατε στην αρχή, από πού γνωρίζω κάποια πράγματα. Προφανώς, επειδή υπηρεσιακά υπάρχει κάποια πληροφόρηση, κάποια πράγματα τα γνωρίζω από υπηρεσιακή ενημέρωση και όχι από πρώτο χέρι, επειδή τα χειρίστηκα ως αρμόδια διευθύντρια. Αυτό εννοείται, δεδομένου ότι υπηρεσιακά παρίσταμαι εδώ. Αλλά η συγκεκριμένη θέση που κατέχω είναι από τον Αύγουστο του 2015. Προηγουμένως δεν ήμουν στη Διεύθυνση Εποπτείας, ήμουν σε άλλα θέματα, στα συστήματα πληρωμών, στην επίβλεψη συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για σειρά ετών. Έχω ασχοληθεί νωρίτερα με θέματα θεσμικού πλαισίου εν γέννη. Στην τράπεζα είμαι από το 1992. Α, είστε πολύ παλιά, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Με εποπτικά καθήκοντα ήσασταν στο σύστημα πληρωμών και στα άλλα που αναφέρατε. Όχι, η εποπτεία αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Στα θέματα των συστημάτων πληρωμών είχα ασχοληθεί με διάφορα θέματα και σε λειτουργικά και σε θέματα επίβλεψης των συστημάτων όμως, που είναι ένας τελείως διαφορετικός χώρος που δεν έχει σχέση με την εποπτεία τραπεζών και κεφαλαίακης επάρκειας. Εκεί ασχολείσαι με τα συστήματα, τις διαδικασίες των πληρωμών, τα μέσα πληρωμών, είναι τελείως διαφορετικός χώρος. Άλλη νομοθεσία, άλλος χώρος. Ωραία. Νωρίτερα είχα ασχοληθεί πάλι με θέματα θεσμικού πλαισίου σε ένα άλλο πλαίσιο που υπήρχε στην τράπεζα, γιατί μιλάμε για πολύ παλιά, τη δεκαετία του 90, είχαμε άλλα θέματα, τελείως διαφορετικά.